το Κομμουνιστικό Κόμμα, η θέση του είναι γνωστή για την Ευρώπη. Δεν... Είναι. Είναι. Για πείτε. Δεν τη θέλει την Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη. Αυτή την Ευρωπαϊκή την... Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Την Ευρώπη. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη. Να είμαι σαφής. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, βάζετε ευρωβουλευτές εκεί. Mm-hmm. Άμα δεν το θέλετε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί του στέλνετε. Βεβαίως. Μα καλά και εσύ τώρα, είναι λογική ερώτηση αυτή. Γιατί. Μα αφού υπάρχει και υπάρχει και κοινοβούλιο και όλα αυτά, γιατί να μην βάλει βουλευτές. Ρωτάω γιατί, ρε παιδί, παρέμβαση... να μην μάθω εγώ. Να απαντήσω, πρέπει να βάλει να βουλευτές απαντήσω. Για να τη διαλύσει εκ των μέσα. Όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Δημήτρη. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο Μπάμπης ήταν στο κόμμα σας παλιά. Αλλά ούτε εγώ το θυμάμαι. Πώς το θυμάστε πολύ εσύ, παλιά και δεν ξέρω αν θυμάστε και τα βασικά από τότε. Όχι, ήταν και άλλο κουκουέ τότε. Εντάξει, το ίδιο είναι το κουκουέ. Για έλατε, κυρία Ξενάρου. Τέλος πάντων, να απαντήσω για να ξεχωρίσω, να ίσως ρίξω φως και σε κάποιες απορίες. Η θέση δική μας εκείνη από το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάστριχτ των τεσσάρων ελευθεριών είναι μια ένωση εχθρική προς τους λαούς. Και σήμερα, 30 χρόνια μετά, αποδεικνύεται αυτό το πράγμα περίτρανα με το άνοιγμα της ψαλίδας, με το ξύλωμα του κοινωνικού κράτους, με το... Εννοείται στην Ευρώπη αυτά. Μεγαλώνει αστάθεια. Εννοείται στην Ευρώπη αυτά. Στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη μιλάω, ναι. Τη φτωχοποίηση. Τώρα, επειδή ακούστηκε η κλιματική αλλά και η πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα... Γιατί το λέτε αυτό όμως. Και θα απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν το αποφεύγω. Το λέτε, η Ευρώπη δαπανά συνεχώς περισσότερα για τις κοινωνικές της πολιτικές. Δεν δαπανά λιγότερα. Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή. Μια αυτό που περίοδο έκανε παντού, ένα κράτη, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έκανε περισσότερο. Το ξύλωμα των κοινωνικών δικαιωμάτων, των εργασιακών, των ασφαλιστικών σε όλη την Ευρώπη είναι μια ενιαία πολιτική, το ξέρετε. Όχι, όλες οι χώρες. Η Γαλλία συγκλονίστηκε από απεργίες για την αύξηση των ορίων. Έγιναν οι απεργίες, δεν σημαίνει ότι η Γαλλία και όλα των 35 ωρών ότι έχει θέμα με τα εργασιακά. Ήθελα να πω ότι. Συγγνώμη, θα με επιτρέψετε λίγο. Μην την ξαναδιακόψετε όμως. Μην διακόψετε την κυρία Ξενά, παρακαλώ. Την κυρία Ξενά να εκφραστεί. Μην την διακόψεις. Γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Ξενά, ελάτε, συνεχίστε παρακαλώ με την ισχύα σας. Λοιπόν, η θέση λοιπόν δική μας είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, αυτό το twin transition που λένε, ο στόχος είναι να θωρακιστεί η κερδοφορία των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση που τη φοβούνται γιατί φαίνεται ότι μπαίνουν σε επιβράδυνση οι μεγάλες οικονομίες και βέβαια απέναντι στους πολέμους και στην αστάθεια που αυτοί προκαλούν. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο, επειδή κριτήριο είναι και η θωράκιση κερδοφορίας, πρέπει να εξασφαλίζονται τα πλεονάσματα. Όλες οι χώρες έχουν μπει σε πολιτική πλεονασμάτων. Είναι η κεντρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Όλες οι χώρες έχουν μπει στο Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας και αυτό είναι η κεντρική πολιτική. Άρα λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει πλεονάσματα, σημαίνει ότι τα έσοδα από τους φόρους θα είναι περισσότερα από τις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος. Πρακτικά αυτό είναι τα πλεονάσματα. Από εκεί έρχονται τα πλεονάσματα. Έτσι λοιπόν εξηγείται και περιοριστική πολιτική, στην οποία επίσης δηλωμένα έχουν μπει οι οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ο Υπουργός Οικονομικών Χατζηδάκης το εξήγησε μόλις χθες ξανά, ότι τα πλεονάσματα είναι γιατί έχουμε ένα τεράστιο χρέος και πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Οι υπόλοιπες χώρες γιατί πρέπει να έχουν πλεονάσματα. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Για τα πλεονάσματα είναι για άλλο λόγο. Τα πλεονάσματα είναι κεντρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Σε εμάς αυτό ερμηνεύεται μέσω του χρέους, σε άλλες χώρες ερμηνεύεται αλλιώς. Και αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα και όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα πλην του ΚΚΚ, ομνίων συμφωνούν με αυτές τις κεντρικές στρατηγικές. Όπως και με το ρόλο του ΝΑΤΟ. Εμείς λοιπόν είμαστε απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Στην ερώτησή σας λοιπόν, γιατί πρέπει να υπάρχουν κομμουνιστές βουλευτές στην Ευρωβουλή, είναι όχι, δεν γιατί, αυτό. Πρέπει δεν να έχουμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν. Για να υπάρχουν λοιπόν. Όχι, γι' αυτό. Εγώ δεν ρώτησα γιατί να πρέπει να υπάρχουν, γιατί είναι διαφορετικό το ερώτημα έτσι, πώς το διατυπώσατε εσείς. Εγώ ρώτησα από τη στιγμή κατά την οποία δεν παραδέχεστε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, γιατί στέλνετε βουλευτές εκεί. Γιατί δεν είπα γιατί πρέπει να υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις χώρες, άρα και στη δικιά μας, και ο λαός μας πρέπει να έχει έγκαιρη πληροφόρηση, πρέπει να δίνουμε τη μάχη αυτή. Αυτό είναι ο δικός μας ρόλος, να δούμε τη μάχη από όλα τα μέτωπα. Ωραία. Από όλα τα μετερίζει. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα τώρα. Μια μάχη που να μην δίνουμε. Στη δημοσιοποίηση φαίνεται ότι ενισχύεστε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είστε καλύτερα από τις προηγούμενες εκλογές. Θεωρείτε ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική σας, η οποία δεν αλλάζει, είναι η ίδια για χρόνια ολόκληρα.
έχει να κάνει με την επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί ο γενικός σας γραμματέας, ο οποίος και χιούμορ έχει και βγαίνει μπροστά και καρδούλες κάνει και διάφορα. Έχει κόψει τώρα τελευταία. Έχει να κάνει με δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που έρχονται από άλλες πολιτικές περιοχές στο κόμμα σας. Καταρχάς, δεν λέμε συνέχεια τα ίδια. Θα μου επιτρέψετε. Η κατεύθυνση της πολιτικής μας πρότασης είναι η ίδια. Ωστόσο, αλλάζουν τα δεδομένα γύρω μας. Τα ίδια σε πολιτικές. Δεν εννοώ τα ίδια και τα ίδια. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πραγματικότητα, όπως την περιέγραψα πριν μπροστά μας, όπου εντείνεται η επίθεση απέναντι στους λαούς σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στον δικό μας. Με αυτό το κριτήριο, λοιπόν, εμείς καλούμε τον κόσμο να πάει στις κάλπες και να αποφασίσει με βάση την καθημερινότητά του, με αυτά που ζει κάθε μέρα στο πετσί του. Κατάλαβα, ναι. Και αυτά αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα συμφωνήσω ότι είναι πάντα μια φωτογραφία της στιγμής, ωστόσο. Εμείς δεν το μετράμε έτσι. Το μετράμε το βλέπουμε. Υπάρχει όντως μια μετατόπιση που το βλέπουμε στην διάθεση του κόσμου να συμπορευτεί μαζί μας αγωνιστικά. Και για μας αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Αυτό πιστεύουμε ότι θα έχει αντανάκλαση και στα αποτελέσματα στην κάλπη. Μάλιστα. Και θα δώσει ένα πιο ισχυρό. Θα το δούμε αυτό. Και αυτό, γι' αυτό ζητάμε από τον κόσμο να πάει να ψηφίσει με κριτήριο την καθημερινότητά του και όχι με κριτήριο τη σταθερότητα ενός συστήματος που του τρώει πραγματικά τη ζωή, ναι, κάθε μέρα. Ωραία. Γιατί αυτό που ακούσαμε τόση ώρα είναι την αγωνία των υπόλοιπων κομμάτων το να μην είναι κουτσό αυτό το δικοματικό σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα είναι που είναι ο εχθρός των πολλών, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με αυτό, λοιπόν, εμείς δεν έχουμε αγωνία αν θα είναι σταθερό. Τόσα χρόνια και ακόμα πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Όχι, υπάρχει και αυτό, κυρία. Η έλλειψη μόνη. Όχι, κυρία Ακτενά, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Κυρία Ακτενά, υπάρχει και το γεγονός ότι είναι ασίδωτοι ορισμένοι καθηγητές. Αφήστε το. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και αυτό, σας λέω. Δεν υπάρχει σωστή στελέχωση ώστε και τα παιδιά να μπορούν να έχουν μια σταθερή σχέση με τους καθηγητές τους, με τους δασκάλους τους. Έχω κάνει περιοδεία σε πάρα πολλά σχολεία φέτος για διάφορους λόγους και πρέπει να σας πω ότι είτε μιλάμε για γενικά, είτε για ειδικά, είτε για επαγγελματικά, παντού υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Όλοι ζητούν κοινωνιολόγους, ψυχολόγους κάθε μέρα μέσα στο σχολείο, ώστε να μπορεί το παιδί να μπορεί να παρέμβει. Περίμενε. Και βέβαια. Μην μιλάτε μαζί, μην μιλάτε μαζί. Μπορώ να κάνω μία παρατήρηση. Θα κάνεις ό,τι θες. Μισό λεπτό. Πολλές φορές μία λέξη μόνο. Κυρία Αρσενά, το γεγονός ότι δεν γίνεται αξιολόγηση στους καθηγητές είναι απαράδεκτο και είμαστε μία φούρνα. Όση ώρα μιλάτε για την Ευρώπη και πρέπει να γίνουμε Ευρώπη και τα λοιπά. Και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ευρώπη. Ακριβώς. Επειδή. Όχι. Εντάξει. Οι ίδιοι δάσκαλοι και τα ίδια τα δεδομένα. Γιατί πια το λένε οι δάσκαλοι. Δεδομένα. Οι δάσκαλοι δεν έχουν κληθεί να κυβερνήσουν τη χώρα και οι συνδικαλιστές. Και παραδέχονται ότι δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όχι, υπάρχουν.